Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε εμείς μαζί της γνωρίστηκαν μία μέρα πριν φτάσει ο Αλή εδώ στη χώρα. Θέματα, γιατί στο δικαστήριο παραδέχθηκε ο Αιγύπτιος ότι τον γνωρίζει πολύ πριν. Και απεδείχθη από έγγραφο ότι γνωρίζεται πριν. Ότι το σπίτι, εδώ έχουμε βεβαίωση στα χέρια μας ότι η μητέρα του Τζεφ Ασημακόπουλου του βρήκε σπίτι και μισθώθηκε για 34 μέρες. Αυτό όμως είναι τώρα, κύριε Κούγια, δεν είναι πριν από καιρό. Αυτό είναι τώρα το σπίτι, δηλαδή αν κάποιος γνωρίζει. Αφού τώρα έρχεται στην Ελλάδα, τώρα του. Άρα πώς αποδεικνύεται ότι γνωρίζονται από καιρό. Η μητέρα του Τζεφ Ασημακόπουλου να του βρει σπίτι στην Κόρυδο. Λοιπόν, ανέφερε η Τζεφ για μια συνομιλία που είχατε στη Γλυφάδα, κύριε Κούγια. Ανέφερε η Τζεφ για μια συνομιλία που είχατε στη Γλυφάδα. Μια συνάντηση. Στη Γλυφάδα, πότε δεν είχα μια συνομιλία. Στο φουαγέ του δικαστηρίου. Όχι, με συγχωρείτε, στο φουαγέ του δικαστηρίου είπε. Είχατε μια συνομιλία. Στον δρόμο είχα μια συνομιλία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία που την είχατε και είπατε ότι. Συγχώρεσαι με, Τζεφ. Είπα ότι γνωριζόμαστε. Είμαι συντηρητικός. Αλλά μιλήσατε σε ήπιο κλίμα. Όχι, μα δεν έχω λόγο να έχω αντιπαράθεση με κανέναν. Ούτε έχω κανένα λόγο. Δεν είμαι κανένα άνθρωπο ο οποίο όταν άλλο μου πλησιάζει και μου μιλάει με βγαίνει ένα μήνυμα, το αντιμετωπίσω με βγαίνει. Βγήκα από το δικαστήριο και μου είπε ότι ξέρετε, γνωριζόμαστε, σα γνωρίζω από μικρό παιδί. Μου είπε και εκεί μου αποκάλυψε τι είναι ο συνεγιός. Τότε θυμήθηκα και εγώ ότι είμαι τον πατέρα του, ο οποίο υπήρξε και δήμαρχο Κορίνθου. Έχουμε παίξει ποδόσφαιρο μαζί, γιατί εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο στην ομάδα Κορίνθου. Και ότι μια φορά έχω πάει και στο σπίτι του, ήταν πολύ μικρό ο Τζεφ. Και έχω φάει μαζί τους. Αυτό μου είπε, μου το θύμισε αυτό, δεν έχω τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και θέλω να σας παρακαλέσω το εξής. Επειδή εμείς έχουμε μία θέση στην υπόθεση αυτή, ότι αυτή δεν είναι μία υπόθεση βιασμού, αλλά είναι μία οργανωμένη υπόθεση. Από το οργανωμένο κύκλωμα υποστηρίξεως μιας κινήσεως, που έμαθα και εγώ τη λέξη διεμφυλικών, στην οποία ανοιγούνται συγκεκριμένα πρόσωπα. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να μην γνωρίζετε, κύριε Κούγια, τη λέξη διεμφυλικό. Είστε τόσο έγκριτο νομικό. Δεν γνωρίζετε τη λέξη διεμφυλικό. Υπάρχει και μια δημοσιογράφο, την οποία ο κύριο Δυνάδη μου είπε να την κατονομάσω, ότι αυτή κρύβεται από πίσω. Το έκανα. Τα υπόλοιπα είναι μέσα στο δικαστήριο. Και μην εκπλαγείτε στο τέλο. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε αποκλειστική συνέντευξη, αλλά μην επεκταθούμε εκεί. Ότι ο Λιγνάδη θα καταδικαστεί. Θα έχετε μια πολύ δυσαρεστή έκπληξη στην υπόθεση. Να μας πείτε λίγο για το θέλω να πάμε λίγο στο θέμα του πορνογραφικού υλικού. Ο κύριος Βλάχος υποστηρίζει ότι περιήλθε πλέον στην κατοχή του τώρα. Και πρόκειται για 44 φωτογραφίες με έφηβους και ανήλικους. Τι να σας πω, τι να πω, δεν μπορώ πια στην υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι γίνεται μια διαδικασία εκτός αυτής που γίνεται στον δρόμο και στα κανάλια. Μέσα στο δικαστήριο λοιπόν πρέπει να υπάρχουν ορισμένα πράγματα που κυριαρχούνται από τον προσωπικό και νομικό αυτοσεβασμό, κυρίως των δικηγόρων. Αυτό που ισχυρίζεται το κ. Βλάχος είναι προγραφικό υλικό. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι φωτογραφίες, ούτε προγραφικό, ενηλίκων φίλων του Λιγνάδη, το οποίο βρίσκεται στη δικογραφία από εδώ και ένα χρόνο. Το βρέθηκε σε ένα κινητό τηλέφωνο στο σπίτι του αδελφού του, ο οποίος κρατάει του κ. Λιγνάδη διάφορα αυθεντικά στοιχεία, πιθανώς που έχει σημασία για την προσωπικότητά του, για την καριέρα του, για οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι στα χέρια της δικαιοσύνης από εδώ και ένα χρόνο. Αν ο κ. Βλάχος διάβασε τώρα τη δικογραφία και δεν το γνωρίζει και νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αυτό το υλικό το πήρα. Η κυρία Ακριτής το ανέλησε. Το πήρε εισαγγελέα που πρότεινε στο Συμβούλιο Πνευματικών την κατηγορία. Το ανέλησε. Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, πρόκειται για ανήλικα παιδιά. Ακούστε με λοιπόν τώρα, μην με διακόπτετε. Γιατί πολλές φορές δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε λόγω λήψεως νομικών. Ωραία, σας ακούμε. Δυναμώστε μου λίγο, παιδιά μας, τηλεφωνική, σας παρακαλώ. Σας ακούμε, κύριε Κούγια, ελάτε. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι αυτό το υλικό υπάρχει εδώ και ένα χρόνο, το έχει αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Δεν έχει γίνει κανένα προγραφικό υλικό. Για αυτή τη συμπεριφορά του κύριου Βλάχου, ο κύριος Λιγνάδης και θα τον μηνύσει και θα τον ενάγει. Και οποιοδήποτε συνεχίζει να μιλάει ότι υπάρχει προνομιακό υλικό για τον Λιγνάδη, συμπεριλαμβανομένων και ημών, και όσων υιοθέτησαν την άποψη του κ. Βλάχου, όλοι θα εναχθούν και θα μηνυθούν. Έχει αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κανένα. Φωτογραφίες ενηλίκων είναι φίλων του Λιγνάδη. Κύριε Κούγια, αποκλείεται να είναι κάτι άλλο από αυτό που έχει. Δεν θα το αποκλείω, γιατί γνωρίζω τη δικογραφία. Το λέω γιατί ο ίδιος. Έχω σχέση με τον συνάδελφό μου, τη δικογραφία την έχω από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την υπόθεση. Και ο κ. Βλάχος την έχει, κάθισα και τη διάβασα ολόκληρη. Αν λοιπόν το ίδιο τη διάβασε και η ανακρίτρια, το ίδιο τη διάβασε και ο Σεχηλέας, το ίδιο τη διάβασε και το Συμβούλιο. Για ποιο λόγο, κύριε Κούγια, το κάνει ο κύριος Βλάχος όμως αυτό αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο, μιλάει γιατί, και για νέα μήνυση. Έχει γελιοποιηθεί ο εντολέας σου, έχει κατεξευτελιστεί, είναι ένας στιγμός ψευδομάρτυρας, κοινός απατεώνας, και επειδή βλέπει ότι μέσα στο δικαστήριο τα πράγματα πηγαίνουν
εντελώς στραβά από ό,τι τα είχαν προγραμματίσει, γιατί το δικαστήριο είναι εντελώς διαφορετική κοινωνική εκδήλωση από τον δρόμο και από τον κανάλια. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε το εξής. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια ένταση. Έχει διακόψει το δικαστήριο 5 φορές. Ουρλιάζονται με στο δικαστήριο. Ποιος? Με τηλόφωνα συμπεριφορά. Το δικαστήριο αναγκάστηκε να διακόψει. Έχει κάνει μια προσφυγή στο δικαστήριο. Ενώ αυτό έφερε τα χαρτιά από τα οποία ανακαλύψαμε ότι ο Τζεφ Μοντάνα είναι φίλος όχι μόνο στενότατος του πρώτου φερωμένος διαθέτος. Αφού λέτε ότι δεν είναι μάρτυρας και δεν έχει σχέση με τη δίκη, Τζεφ Μοντάνα. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι όλο αυτό λοιπόν τον έχει οδηγήσει σε μια απόγνωση προσωπική και έχει στραφεί κατά του δικαστηρίου, προσπαθεί να προσβάλλει την πρόεδρο του δικαστηρίου, έχει προσφύγει στο δικαστήριο προσβάλλοντας την πρόεδρο και τελικώς το ομόφωνα το δικαστήριο δέχτηκε ότι οι ερωτήσεις τις οποίες υπέβαλα για να βρούμε ποια είναι η πραγματική προσωπικότητα του δίδυμου διαστέτος που παρουσιαζόταν ως υπάλληλος ο φωνιστικός, ενώ είναι ένας κοινός απαντεώνας στην κυριολεξία που μένει στο Ντουμπάι και όχι ένας φτωχός με Χάμερ, με Μερσεντές, με πολυτελή ξενοδοχεία. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν δικάζεται ο συγκεκριμένος. Ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται, ναι, κύριε Κουγιά. Δεν έχω το χρόνο να εμφανίζομαι συνέχεια στις τηλεοράσεις. Και επειδή με έχουν καλέσει σήμερα. Και δεν ήθελα πραγματικά να εμφανιστώ, αλλά επειδή και εσείς κάνατε μια απρέπεια εις βάρος μου. Στείλατε κάποια έξω από τις φυλακές χωρίς βάρος. Κύριε Κουγιά, σας το είπα αυτό, απάντησα και δημοσίωσε αυτό. Πραγματικά δεν παρερμηνεύσαμε κανένα λόγο σας. Μιλήσατε 17 λεπτά, είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως για τη δίκη το Παλούδι, για το ύψος σας. Και άλλα για την προσωπική ζωή, για τον Λαζόπουλο. Δεν τα κάνετε κοπτοραπτική. Δεν τα κάναμε κοπτοραπτική. Κόψαμε μόνο το κομμάτι. Το κομμάτι για το συγκεκριμένο μάρτυρα και τα υπόλοιπα θα προληθούν τις επόμενες μέρες. Κυρία Καινούριου, είναι στοιχειώδες στην αγωγή του κάθε ανθρώπου. Όταν προσκαλείς κάποιον και εσείς με προσκαλείτε, η κυρία Γεωργακοπούλου μου έχει τηλεφωνήσει το Σαββατοκύριακο 2 φορές και δέχτηκα να εμφανιστώ στην εκπομπή σας. Να πεσέβεστε τον άλλον. Κύριε Κουγιά, γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς που γνωρίζετε πολύ καλά τηλεόραση και από την τηλεοπτική πραγματικότητα ότι 17 λεπτά συνέντευξη δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε στην τηλεόραση για κανένα λόγο παρά μόνο όταν πραγματικά δημιουργείται μια λανθασμένη εντύπωση προς τα έξω. Ενώ γίνονται άλλα στο δικαστήριο. Τι διαστρεβλώσαμε λοιπόν από τα λόγια σας, κύριε Κούγια? Τι διαστρεβλώσαμε? 15 λεπτά συνέντευξη. Τι διαστρεβλώσαμε όμως? Απλά παίξαμε ένα μικρό απόσπασμα. Θα τα δούμε αυτά αλλού. Εγώ δεν έχω σκοπό να αφήσω τίποτα στην υπόθεση αυτή. Τώρα πνίγομαι, γιατί κάνω συγχρόνω στην ειδική σχολή. Κάνω το Παλούδι, κάνω τη Μάντρα. Κάνω όλα αυτά τα δικαστήρια τα οποία κάνω κάθε μέρα. Δεν έχω δυνατότητα να μελετώ τι λέγονται σε κάθε τηλεόραση. Οι συνεργάτες μου τα μελετούν. Όταν στο τέλος δω τι έχει πει ο καθένας για μένα και οτιδήποτε έχει κάνει εις βάρος μου και εις βάρος των ανθρώπων τους οποίους έχω τη τιμή να υπερασπίζομαι, τότε όλοι θα λογοδοτήσουν. Εγώ το κάνω σε 17 χρόνια. Δεν θέλω να απειλήσω κανέναν. Αλλά δεν μπορεί να σύδω ότι μια κατάσταση, μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Δεν αμφισβήτησε κανείς την επαγγελματική σας αξία και δυνότητα, κύριε Κούγια. Ορίστε. Δεν αμφισβήτησε κανείς την επαγγελματική σας αξία και δυνότητα σε καμία περίπτωση. Δεν είπα αυτό εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να με επιβραβεύσετε γιατί είμαι καλός δικηγόρος. Όταν επιλέγει κάποιος, θέλω να βοηθήσω ότι η δικαίωση είναι εκτός μια δίκαιη απόφαση. Δεν είναι προσωπική μου υπόθεση. Και οι συνεργάτες θα σας διαφέρουν ότι... Έχω εξετάσει χιλιάδες μάρτυρες. Έχω έρθει στην δίκαιη. Δύσκολη θέση να, όπως τώρα δυστυχώς, ενώ θα πρέπει μια συνέντευξη να ενημερώνει τον κόσμο. Γιατί γι' αυτό σας παρακολουθεί. Και είναι πολύ σημαντικό για εσάς που επέλεξα να μιλήσουμε μας. Κύριε Κουγιά, θέλετε να συμφωνήσουμε σε κάτι? Ότι όταν έχετε δώσει 17 λεπτά συνέντευξη, όταν παίζει αναλύωτο ένα συγκεκριμένο κομμάτι, είναι όχι, σωστό. Όχι. Μα δεν γίνεται να παίξει 17 λεπτά, κύριε Κουγιά. Αλλοιώσετε το περιεχόμενο της συνέντευξης. Καθόλου δεν αλλοιώνετε. Μιλήσατε για διαφορετικά θέματα. Θα παίξουμε και για την Τοπαλούδη. Εγώ έχω το αντίγραφο της εκπομπής στην οποία. Καλέ, δείτε το. Βεβαίως. Ενώ λοιπόν εκείνη την ημέρα μίλησα για την Τοπαλούδη. Και περίμενε να προβάλλετε το θέμα της Τοπαλούδη, ότι καν το προβάλλατε. Ναι, άλλο αλλάζουμε τα λόγια σας και άλλο δεν προβάλλαμε το θέμα της Τοπαλούδη. Η κυρία με παραπλάνησε ότι θα έρθει να μιλήσει για την Τοπαλούδη. Δεν μιλήσατε μόνο για το Παλούδι. Κύριε Κούγια, με την Έλενα μιλήσατε αρχικά. Συμφωνήσαμε, δε, Έλενα, ότι θα γίνει αυτούσια η παρουσίαση της συνέντευξης. Εγώ επειδή σας πήρα τηλέφωνο στην πορεία ερχόμενη για να έρθουμε να κάνουμε τη δήλωση για την κυρία το Παλούδι, υπήρξε μια δήλωση του Αλή και έτσι κάναμε και σας το έγραψα και σε μήνυμα αυτό, κύριε Κούγια. Εμάς μας ενδιαφέρει το εξής. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι άλλη στιγμή.
Τέλος πάντων, κύριε Κουγιά, σας τέθηκαν ερωτήσεις και απαντήσατε. Εμείς σας τέθηκαν ερωτήσεις και απαντήσατε. Δεν διαστευλώσαμε τα λόγια σας. Σε καμία περίπτωση παίξαμε ένα απόσπασμα. Από μια σύνδεξη 20 λεπτών. Άρα ο χρόνος ενόχλησε. Θέλετε να την παίξουμε αύριο ολόκληρη. Θα το δούμε αλλού αυτό. Υπάρχουν χώροι. Θα το παίξουμε αύριο όλα. Θα το δούμε στην εκπομπή. Κύριε Κουγιά, ξέρετε καλύτερα από όλους μας ότι όταν κάτι. Εντάξει, παιδιά, δεν θα απολογηθούμε γι' αυτό. Εμείς ξέρουμε ότι δεν στερούσαμε τα λόγια. Λέω ένα λεπτάκι. Εκείνη την ημέρα υπήρξε και ένα δελτίο τύπου προς όλους τους δημοσιογράφους. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν η επικαιρότητα. Υπήρξε εξέλιξη, παιδιά. Γι' αυτό ρωτήθηκε για εξελίσσεται και. Με καλέσετε γι' αυτό να μιλήσουμε για κάτι. Όχι, όχι. Απλά το πήγαμε εκεί. Εσύ το πήγατε. Εγώ. Το είχα αφήσει πίσω. Και θέλαμε και κάτι άλλο να μας πείτε. Επειδή ο Αλή έδωσε μία, έκανε κάποιες δηλώσεις στο Vice. Το είπε ουσιαστικά ότι γνωρίζετε. Ο Αλή, ο μάρτυρας. Ένας από τους μάρτυρες. Είπε λοιπόν στο Vice, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι έχει στην κατοχή του κάποια μηνύματα όπου μου είχε μιλήσει με τον Λιγνάδη και που του έλεγε μου λείπει σε ρε και κάτι τέτοια. Ενώ υποτίθεται. Δεν υπάρχουν τα μηνύματα ποτέ. Δεν υπάρχουν. Αυτό έστειλε μηνύματα στον Λιγνάδη μέσω mail. Ενώ υποτίθεται ότι τον έχει βιάσει ο Λιγνάδης και του ζητούσε να του βρει κανένα γνωστό τραγουδιστή για να τον βοηθήσει στην καριέρα του. Τώρα, αν δείτε τι γίνεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, εάν είσαστε εκεί, και επειδή έχετε, δεν νομίζω ότι θέλετε να βλάψετε τον κύριο Λιγνάδη. Την αλήθεια θέλουμε να βγει προς τα έξω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι μέσα στο δικαστήριο και όχι με περικοπές και με πληροφόρηση των εκπομπών σας από ανθρώπους που έχουν και μεροληπτική. Κύριε Κούγια, εσείς όλα όσα λέτε δεν υπάρχει μεροληπτική διάθεση. Δεν έχει βγει κανένας να στηρίξει τον Δημήτρη Λιγνάδη. Πέραν του Σάκη Ρουβά. Δεν έχει βγει κανείς να το στηρίξει αφού κάνετε αυτού του είδους τις εκπομπές και καλείτε οποιονδήποτε λέει κάτι εις βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη. Εσύ καλούμε. Και ένας το οποίο τον είχα ξεχάσει, δεν ξέρω αν βγήκαν ο Σοφιανός. Και είπε ότι, αφού είπε ότι είναι συστημικό. Δεν τον καλέσαμε εμείς. Και το δικαστήριο. Ακούστε με να τελειώσω. Ναι. Είναι συστημικό ο Λιγνάδης και ότι το δικαστήριο είναι συστημικό, δηλαδή είναι το συστήματος το δικαστήριο. Και εγώ ξεφτυλίζω το δικαστήριο κάθε μέρα. Ξεφτυλίζω τη διαδικασία. Ο Λιγνάδης θα αφαιρθεί. Επειδή είναι συστημικό ο Λιγνάδης και συστημικό το δικαστήριο. Και φιλοξενήθηκε σε εκπομπή. Αυτό αφορά σε άλλες εκπομπές, δεν το έχω παρακολουθήσει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω θέση. Αφορά σε άλλες εκπομπές, δεν είναι στη δικιά μου εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Καλείτε λοιπόν, έχετε καλέσει κανέναν έπρεπε στο Λιγνάδη. Μα γιατί αφού βρίσκουμε κανέναν, στο πω και απλά, κύριε Κούγια. Έχει 14 μάρτυρες, έχει δικαστές. Δώστε μας να του πάρουμε να έρθουν οι 14. Τι να αφού να βγουν σε μια εκπομπή 3 λεπτών. Η κυρία Κούκουλα που την καλέσαμε τηλέφωνο δεν ήθελε να κάνει καμία δήλωση. Την είχα καλέσει. Δεν θέλει κανείς να το στηρίξει. Κυρία καινούργια, όπως εκατέλεσε. Θα δυστυχώ. Η δικαιοσύνη λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από την τηλεόραση. Και επειδή εγώ λειτουργώ στην δικαιοσύνη 47 χρόνια, θέλω λοιπόν να σας πω ότι, θα το πω ευθέως, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα για την υπόθεση Λιγνάδη και όλοι αυτοί που την οργάνωσαν. Κύριε Κουγιά, δεν είμαστε αντίδικοι να εκτεθούμε. Τα γεγονότα παρουσιάζουμε. Είναι η δουλειά μου εδώ, δικαστήριο. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.